Κοντά μας ο Παναγιώτης Πάλας. Εξαιρετικό το ξεκίνημα για τη Λάρισα. Έχει μια σταθερότητα. Βλέπουμε ότι παίρνει βαθμούς και εντός και εκτός. Σήμερα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τι βλέπεις εσύ? Εντάξει, σίγουρα όταν αγωνίζεσαι μέσα στο ΆΚΑ αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς εξ αρχής. Αλλά έχουμε δουλέψει καλά όλη τη βδομάδα. Έχουμε εστιάσει στις αδυναμίες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, εμείς θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, ένας ή τρεις βαθμοί είναι καλοδεχούμενοι. Επειδή έχετε αναλύσει τον Παναθηναϊκό στη διάρκεια της εβδομάδας, τι σας υποπονείτε σας, τι θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα προκειμένου να καταφέρετε να φύγετε από την Αθήνα με θετικό αποτέλεσμα? Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξέρουμε ότι μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατός. Υπάρχουν κάποια κενά στα μεσοδιαστήματα της άμυνας με το κέντρο. Ξέρουμε, έχουμε δουλέψει τι πρέπει να χτυπήσουμε. Ελπίζω να βγει στον αγωνιστικό χώρο και να μπορέσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πού θα κριθεί αυτό το μάτς? Πού θα κριθεί? Εντάξει, και οι δύο ομάδες θέλουν το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του. Δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα θα μπει δυνατά στα πρώτα 20 λεπτά. Πιστεύω ότι το κλειδί του μάτς είναι τα πρώτα 20 λεπτά. Αν μπορέσουμε και αντέξουμε και επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, πιστεύω ότι θα πάρουμε κάτι καλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά, Γιώργο, και από τον Παναγιώτη Μπάλα.